Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ύστερα από το αίτημα των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σήμερα συζητάμε αν θα πρέπει ή όχι να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με αντικείμενο τα δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα πολιτικά κόμματα. Παρά την υποβάθμιση του ρόλου αυτής της Επιτροπής που βλέπουμε να επιχειρείται σήμερα, εμείς νομίζουμε ότι είναι ζήτημα ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος η εξέταση των σχέσεων γύρω από την πολιτική, τις τράπεζες και τα μέσα ενημέρωσης. Στη χώρα μας αυτές οι διαδρομές συναντήθηκαν πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όταν χιλιάδες επιχειρήσεις έκλειναν και στις οποίες οι τράπεζες όχι μόνο αρνούνταν την παραμικρή δανειοδότηση, αλλά έγιναν πολύ πιο επιθετικές στην απέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ίδια περίοδο μοίραζαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις ομίλων ενημέρωσης. Τίθενται λοιπόν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα. Πώς δόθηκαν αυτά τα δάνεια εύκολα, χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία, χωρίς καν τη διαπίστωση παρατυπιών ως προς την πιστοδοτική πολιτική των τραπεζών και την ανάληψη πιστοτικού κινδύνου. Με ποιες εγγυήσεις έγινε αναβάθμιση των παραγόμενων προγραμμάτων ή βελτίωση του εξοπλισμού τους? Έγινε έλεγχος αν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δάνεια για το σκοπό που δόθηκαν? Κατευθύνθηκαν διαφημίσεις τραπεζών στα δανειοδοτούμενα μέσα? Εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια? Σε τι ενέργειες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες για αυτά που δεν εξυπηρετούνται? Ζημιώθηκε το δημόσιο καθιονδήποτε τρόπο? 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου ζημιά για το δημόσιο επέφερε συνολικά το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, κατά το οποίο δόθηκαν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετήθηκαν ποτέ, ενώ δεν είχαν εξασφαλιστεί απαραίτητες εγγυήσεις. Αυτή η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Επιβάλλεται λοιπόν ο έλεγχος, η λογοδοσία και η απόδοση ευθυνών για όλα αυτά. Αυτή όμως είναι η μία πλευρά στο τρίγωνο της διαπλοκής. Η άλλη αφορά τα χαριστικά δάνεια των τραπεζών στα κόμματα που ως εγγυήσεις για την έγκρισή τους ευαγγελίζοντας τις επερχόμενες κρατικές χρηματοδοτήσεις. Πώς δόθηκαν αυτά τα δάνεια? Ζητήθηκαν στοιχεία? Τα χρόνια που οι πολίτες είχαν δικαστικές και διαμάχες για χρέη, η Βουλή λάμβανε χαριστικές αποφάσεις αφενός μεν για την αμνίστευση ποινικών ευθυνών των υπεύθυνων για τη χορήγηση δανείων στα μεγάλα κόμματα που τελικά έφτασαν να χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια, αφετέρου δε για το 40% ακατάσχετο στις κομματικές επιχορηγήσεις. Και αυτά τα δάνεια χορηγήθηκαν από τράπεζες που ελέγχονταν από το δημόσιο και τελικώς με ζημία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα πολίτη. Πού φτάνει ο συνολικός λογαριασμός των δανείων προς τα κόμματα, τα γνωστά θαλασσοδάνεια? Μέχρι πότε πρέπει να μετακυλίεται η ασυδοσία στο τραπεζικό σύστημα και την κοινωνία που καλείται να επομιστεί για μια ακόμα φορά το βαρύ φορτίο των σκανδάλων του παλιού πολιτικού κατεστημένου? Με ποιες διαδικασίες δόθηκαν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια? Με ποιες εγγυήσεις και ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Πρέπει να μετρήσουμε το κόστος για τη χώρα μας και να αποδώσουμε ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Αυτό επιβάλλει η αρχή της λογοδοσίας απέναντι στους Έλληνες πολίτες που σήκωσαν τελικά τα οικονομικά βάρη και της διαπλοκής. Αυτό επιβάλλουν και οι βασικές αρχές της διαφάνειας και της υγιούς χρηματοδότησης των κομμάτων. Απαραίτητος όρος αντιμετώπισης της κρίσης που βαραίνει τη χώρα μας, όχι μόνο οικονομικής αλλά και αξιακής, είναι η αποκατάσταση των δεσμών εμπιστοσύνης της πολιτείας με τους Έλληνες πολίτες.
Αυτό προϋποθέτει τη διερεύνηση και απόδειξη των δεσμών και των σχέσεων της διαπλοκής, τη μέτρηση του κόστους της και την απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει να αποδοθούν, προκειμένου να ξεκαθαρίσει επιτέλους το πολιτικό πεδίο. Και αυτή μας την υπόσχεση για δικαιοσύνη μπορούμε και πρέπει να την υλοποιήσουμε. Η παρούσα κυβέρνηση θέλει να βάλει τέλος σε αυτή τη θολή και αμαρτωλή περίοδο. Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η κοινωνική συνένεση, η αίσθηση ισονομίας και η πεποίθηση ότι αυτοί που ζημίωσαν τους Έλληνες πολίτες θα ελεγχθούν. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να αποστείλει η Βουλή των Ελλήνων σήμερα με την εγγύηση της αμεροληψίας της και με νόμιμες διαδικασίες. Και αυτό ζητάμε τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της έρευνας και τα πορίσματά της. Σας ευχαριστώ.